Εδώ, με Μπάμπη. Έχουμε σήμερα αποστολή εδώ πέρα, κανονικά. Ήρθα για να κάνω unboxing αυτό. Τα unbox που ξέρετε που κάνει τα short. Και σκεφτόμαστε τώρα εδώ πέρα με τον Μπάμπη. Όσο μόνο μυαλό μας έχει απομείνει. Ναι, μισό λεπτό, Μπάμπη και το δάχτυλό μου μπροστά. Να... Τι να κάνουμε. Να πάμε να κατεβάσουμε πράγματα από το πατάρι. Λέμε να το κάνουμε βίντεο όλο αυτό, να δείτε τη διαδικασία. Ωραία ιδέα όμως. Έχω πράγματα επάνω, έχω περιοδικά από πολύ παλιά. Από τα εφηβικά μας χρόνια νομίζω, έτσι. Και παιδικά. Και παιδικά. Θα βρούμε διάφορα. Κάτι θα βρούμε. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε λίγο το χώρο γιατί ήταν παρατημένος κανένα δύο χρόνια. Να βάλουμε μερικά πράγματα. Δείξε. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ, όπως το ξέρατε είναι ο χώρος. Δείξε. Κοίτα τι ωραία που έχει κάτσει. Το πουτανί. Το πουτανί. Τι, δεν γουστάρεις χάδια. Κοίτα εδώ, κάνει επίθεση. Όχι. Όχι, τώρα δεν μου κάνει. Είμαι εγώ εδώ, γι' αυτό. Ξέρω ότι θα πέσει φάπα. Καριόλα, με δάγκωσε. Ξέρω ότι θα πέσει φάπα. Ξέρω ότι θα πέσει φάπα, ε. Ναι. Λοιπόν, σιγά σιγά να ετοιμάσουμε τα πράγματα, να φέρουμε τη σκάλα μέσα. Θα στήσω την κάμερα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε καλό ήχο. Αυτό που έχουμε. Το αποτέλεσμα που θα δημιουργηθεί. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα βάλω εγώ το μικρόφωνο, ωστόσο. Θα βγει ωραίο, ωραίο. Έχει καλό κινητό. Πιστεύω θα κάνει δουλειά. Κάνει από κοντά, ρε μαλάκα. Όμως από μακριά δεν είναι και τόσο. Τέλος πάντων. Και. Όταν είναι, γιατί κάποιο παλικάρι είπε να κάνουμε και ένα room tour, πως το έχουμε διαμορφώσει, θέλει δουλειά ακόμα για να κάνουμε room tour, δεν υπάρχει λόγος ακόμα. Βέβαια εδώ έτσι μια πρώτη γεύση την παίρνετε, έχω αλλάξει λίγο, το έχω κάνει σαν μαγαζί. Σαν να μπαίνει σε μαγαζάκι έτσι και να ψωνίζει, ξέρω εγώ, ρετρό πράγματα. Ωραίο έχει γίνει όμως. Έχει γίνει ωραίο, ναι. Εντάξει, έχουν μείνει όπως βλέπετε παιχνίδια. Εντάξει, αυτά που χρησιμοποιώ δεν τα έχω αφήσει εδώ, τα έχω πάρει. Αυτό πόσο το πουλάτε. Δεν δίνεται αυτό για σας, γιατί είστε γελίος, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Και εδώ θα συμπληρωθούν κάποια πράγματα, κάποιες λιτοτενίες. Οπότε στείνω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, να πέσει λίγο χαβαλές, να στήσω μέσα στο δωμάτιο το οποίο είναι χάρβαλο το δωμάτιο. Εδώ. Δείτε τώρα πώς είναι. Ναι, θα το μαζέψουμε λίγο, θα βάλουμε την κάμερα κάπως να τη στήσουμε. Εδώ έχουμε προβλήματα με υγρασίες όπως βλέπετε. Εξαιτίας του απέναντι, του διπλανού. Μας έχουν γαμίσει διπλά. Ναι, μας έχουν γαμίσει. Δεν το φτιάχνουμε. Το κρεβάτι το έχουμε ξεστήσει, εδώ πέρα το έχουμε αφήσει. Το πατάρι είναι εδώ. Οπότε εσείς θα βλέπετε ένα πλάνο κάπως πιο πίσω, γύρω στα. Εκεί. Επί 6 πίσω. Θα το βάλω κάπου εδώ και θα έχουμε κουβέντα. Να φέρω μετρό. Ό,τι βγάζουμε από εκεί θα το δείχνουμε και σε εσάς. Δηλαδή εντάξει, θα γίνει μια κατάσταση. Θα δείξει πώς θα πάει. Τι λες και εσύ. Θα δείξουμε και εδώ τα διάφορα περιοδικά. Ωραία, θα τη βάλω τώρα την κάμερα να δω πώς μπορώ να στήσω το μικρόφωνο και να ξεκινήσουμε να τραβάμε και ό,τι γίνει θα το βλέπουν και αυτοί. Ωραία. Αυτά. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, γενικότερα το τι έχουμε εδώ μέσα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία ήταν στα ράφια και τα είχαμε ξεχάσει. Παράδειγμα τώρα. Ντοκιμαντέρ Μετάλλικα, Μπάμπης. Εσύ δεν ξέρω να ζητά. Για εδώ. Ναι, θα τα έχω πάρει εγώ. Έχω και αυτά τα χρήματα. Κάμερα σε μένα! Ακύρα! Από το Game Pro! Δεν ξέρω αν το έχω ξαναδείξει πουθενά. Γαμώ τα παιδικά αυτό. Ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων. Χαγιάο Μιγιαζάκι. Spirit Away λέγεται κανονικά. Spirit Away. Το γράφει και εδώ πέρα. Spirit Away. Έχει κι άλλα δηλαδή. Έχουμε τώρα εκεί πάνω. Παίζει να έχει τσάκωνα. Παίζει να έχει φτσάλτη. Και τι δεν θα έχει εκεί πάνω στο πατάρι. Έχει. Οχ. Εδώ είσαι. Γεια σας, ήρθαμε για το θερμοσύμφωνα. Αλλά στο παιδί, θα φτιάξει ένα καφενάκι. Αλλά... Έπρεπε να είναι ήδη έτοιμοι και να μας περιμένουν. Πέσαμε και από ανάπτυξη ολονόρδες. Κοίτα εδώ, μαζεύτηκε το θέμα. Θα πάει πολύ ρε γάλα, δεν ξέρω αν μπαίνει εδώ μέσα. Τέλος εδώ μέσα. Θα ανέβεις ή θα ανέβω. Θα ανέβω εγώ, μωρέ. Ανέβεις εσύ. Για να τα ανοίξεις, για να τα δείχνεις. Ναι. Παζάρι. Δεν είναι διαφορετικά, εγώ βοηθώ. Εν τω μεταξύ εδώ έχουμε ξεχωρίσει αλμανάκο. Κάνεις καμιά μαλακή. Βρήκαμε και άλλα πράγματα. Comics. Mickey Mouse. Αλμανάκο πάλι προς τα εκεί και κάτι Donald. Πολλά Donald. Ωραία μαλάκα, πόβη τι γίνεται λοιπόν. Θες να σου ξεπληρώσω το πάτη. Σιγά. Φοβάσαι. Λοιπόν, πεταλάκι, Yamaha. Yamaha, πεταλάκι και κανονικά τράψε αυτό, ε. Όχι. Τα ηλεκτρικά. Να σου πω και τη μετατράψη που θα τι θα τα κάνει μετά.
Ας δείξω βάλει εσύ εκεί πέρα να υποθέσω. Ναι. Δείξε τα χριστουγεννιάτικα εδώ στον κόσμο. Α, καιρός είναι τώρα. Χριστουγεννιάτικα. Λοιπόν, θα τους δείξω τώρα εδώ συλλογές διάφορες. Να σου πω, βγάλε... Δεν έχει μέσα σε κούτα να είναι. Όχι, όχι, όχι. Αυτά που σου δίνω εγώ είναι απ' έξω, εκτός κούτας. Ωραία. Εκτός κούτας. Να βάλουν. Κάτσε να τους δείξω. Μετάλλικα. Αυτό τι μετάλλικα είναι. Για. Εσύ το έχεις αγοράσει. Ναι, ωραία, είναι τέτοιο. The videos λέει. Τι τα βίντεο κλειπτούς. Ναι, ωραία. Ωραία κομμάτια έχει μέσα μαλακά, ε. Όλα τα βίντεο κλειπτούς. One, Ender Sandman, The Unforgiven. Όλα αυτά είναι βίντεο κλειπτούς δηλαδή. Ναι. Μαλακά το έχεις πάρει 20 ευρώ. Ναι, τότε είχα τρέλα. Όχι, ξέρετε λεφτά. Αυτό είναι κάτι από ένα φίλο που ήμουν κουμπάρο στο γάμο του. Θανάσης Βέγκος Παπατρέχας. Τέτοιες ταινίες. Παπατρέχα. Dragon Ball Z, The Movie, από το Game Pro, The Strongest Guy in the World. Ποια είναι αυτή η ταινία, ρε Μπάμπη? Δεν λέει. Απλά έτσι, Dragon Ball. Η πρώτη ταινία πρέπει να είναι. Ναι, κάπου την είχα βρει και την πήρα. Λύση μου την. Χέλσινγκ. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε αυτό ποτέ. Το Χέλσινγκ. Καλά, άκυρα έχουμε και δεύτερο. Τι ξέρω. Όχι, άλλο είναι το, άλλο είναι το. Χώρα των θαυμάτων, κάτι τέτοιο. Τώρα έβαλε ένα άκυρα, να του. Δύο. Δύο, ε. Κάποιο θα μα δώσει λεφτά τώρα, δεν θυμάμαι τι γίνεται. Ένα ασύλληπτο κορόιδο, ταινιάρα. Καλά, ότι βλέπετε του Βέγκου τα χαιρετίζετε στο γέλιο, έτσι. Εντάξει. Συναυλία. Αυτή τώρα εδώ είναι η συναυλία. Μετάλλικα πάλι. Ποιο? Στο Τέξα. Κάνει stand. Δηλαδή. Κάνει stand, ναι. Καλά, την αφήνω εδώ από κάτω. Είναι ένα μέρος εκεί στην Αμερική μου. Και αυτό τι είναι. Το ντοκιματέρ πώς γυρίστηκε και το Black Album. Ναι. Από την είχε γραμμίσει τον Ούλυρχο Ρουκ Ριμπούν. Ναι, όχι ο Ρουκ Ριμπούν, ο Μπομπ Ροκ. Ο Μπομπ Ροκ, ναι. Ναι, το είχε κάρβωσε τη. Αμήσε όλους εκεί μέσα. Κανονικά. Αφού ο ήχος είναι τέλειος. Ναι. Ο ήχος είναι τέλειος του Black Album. Δεν θυμάσαι που. Εδώ πέρα πρέπει να το χάδι που κάρφωσε ο Ούλυρχ τι μπαγκέτε στα τύμπανα, τα νεύρα του. Γιατί του λέγε ξανά. Ξανά. Νομίζω. Ναι. Πού δεν τον κάνουμε στο μάτι. Αυτό. Συναυλία για αυτό. Συναυλία για αυτό. Δεν θυμάμαι τι είχε ακριβώς. Ήρθε από το Σικάγο και τώρα ξεκινάνε τα δικά σας τα καλά. Αυτά τα ακουστάρετε εσείς. Κλεφτρώνη και τζέντλεμαν. Αυτά ρε μαλακά τα έχουμε πάρει από εφημερίδα, έτσι. Έτσι νομίζω. Ναι, γιατί δεν το πάω να αγοράσω εγώ τώρα κλεφτρώνη και τζέντλεμαν, αυτό το δείχνει στην τηλεόραση. Αλλά ωραία τα είναι. Όταν είναι το μεσημεριανό να φας, θα βάλεις μια τέτοια. Ωραία είναι. Γαμάει και δεν. Λοιπόν, και Τσάκι Τσάν, το πολύ story. Ωραία ταινία αυτή, πολύ ξύλο. Παραστάρι. Αλλά... Άρα φίλε, αυτό είναι ωραία ταινία. Cutthroat Island. Metallica, Some Kind of Monster, το ντοκιμαντέρ, πώς γυρίστηκε. Ναι. Αυτό δεν είναι. Ναι. Iron Maiden, Number of the Beast, τι ακριβώς. Στην συναυλία. Ναι, στην αυλία, δεν θυμάμαι από πού. Να σου πω, θα το βάλω εκεί το... Το μπουρδέλο, γιατί δεν βλέπω, από εδώ όλο μιλάμε. Τσάμπα κάθομαστε εκεί. Μπρίζα έχει εδώ κοντά. Όχι. Εκεί μακριά όχι, έχει. Εκεί. Να το βάλω εκεί. Φτάνει μπαλαντίζα. Μπαλαντίζα. Είναι ανοιχτό. Γράφει, εντάξει. Πού είναι τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Iron Maiden, Metallica έχεις εδώ συναυλία πάλι. Ναι, είναι το συμφωνική. Slipknot. Τι είναι αυτό, συναυλία. Ναι. Μαλάκα, έχει Slipknot. Δεν το έχω δει ποτέ αυτό. Αμέ. Doors, ντοκιμαντέρ, τώρα είναι αυτό δεν ξέρω. Μάλλον ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ είναι νομίζω. Θανάσης Βέγκος πάλι Θουβού. Mm-hmm. Φανερός πράκτορα, 0-0-0. Metallica Live στην Ευρώπη, το tour τους. Πολύ μετάλλικα, έτσι. Ναι. Είμαι fan. Ρε μαλάκα, εντάξει, εδώ είμαστε γεννημένοι. Μετάλλικα και μεγαλωμένοι. Στην Αυλία. Στην Αυλία. Ενώ όλοι γουστάρανε Maiden, εμείς γουστάραμε μετάλλικα. Και ακόμα, εγώ με... Και η ταινία των Doors με τον Val Kilmer, ωραία ταινιάκι, ωραίο ταινιάκι. Και Marilyn Manson, αυτό πάλι σου έχεις πάρει, εγώ δεν παίρνω τέτοια. Κάτω, τη μονιέρα, φίλε. Δουλεύει κανονικά, σε PlayStation 2. Μπράβο. Και σε PlayStation 2 και σε υπολογιστή. Την είχα βρει στα σκουπίδια. Ναι. Ναι. Μαζί με ένα PlayStation 2, το οποίο δούλευε. Την έχω δοκιμάσει δηλαδή, αλλά εντάξει δεν μπορούσα να παίξω. Αυτό το θυμάσαι, αυτό που το είχαμε βρει ρε μαλακά. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε. Ποιος μας το είχε δώσει αυτό εδώ ρε φίλε. Ούτε τι ξέρω. Αυτό είναι, ξέρεις, εκπαιδευτικό σπαθί.
Για σαμουράι. Ναι, εκεί που όχι, ναι, σαμουράι ρε παιδί μου, αλλά δεν κάνανε. Είναι μια τέχνη που φοράνε κάτι μαύρα και μια τέτοια. Ξυφασκιά. Ναι, αλλά η ιαπωνική ξυφασκιά που φοράνε κάτι μαύρα με ένα κράνος που. Κάτι εγώ. Τέλος πάντων. Και κάποιος μου το έχει δώσει τώρα, αλλά δεν ξέρω ποιος και πού το είχα βρει. Λοιπόν, σου δίνω βιβλία γιατί έχει σκιστεί η εταιρεία και δεν κατεβαίνει αλλιώς. Μυστήριο του τρίγωνου των μεγάλων λιμνών. Okay. Αυτά εδώ πέρα ξέρεις πώς έχουν φτάσει εδώ και υπάρχουν εδώ. Ο 15ετής πλοίαρχος του Ιούλιου Βέρν. Κλασικό βιβλίο, ωραίο, βιβλιόδετο. Αυτά λοιπόν είχε σκάσει λίγο ο πατέρας μου παλιά, από παλιά τα έχει, πριν παντρευτεί τη μάνα μου. Να καταλάβετε, να δείτε τι γίνεται. Ναι. Και είναι όλοι με μυστήρια αυτά τώρα και τέτοια φάση. Και ήταν μια κοπέλα, λέγεται Απούλαγε και ζήταγε, ξέρω εγώ, εκείνη την εποχή για όλη τη σειρά ένα 40 ευρώ, ρε παιδί μου. Που λέει ο λόγος, δεν είχαν 40 ευρώ. Μιλάμε τώρα με δραχμές και άντε βρες εσύ τώρα την αναλογία. Ναι. Και λέει ο πατέρας μου, τη λυπήθηκε ρε παιδί μου την κοπέλα αυτή και της λέει να σου δώσω τώρα 20, της λέει και να έρθεις την άλλη εβδομάδα να πάρεις και τα υπόλοιπα. Και άστα, της λέει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, τα άφησε στο σπίτι του ρε παιδί μου σε ένα σημείο. Λέει, μου άφησε τα βιβλία, λέει, της έδωσα εγώ ας πούμε τα 20 ευρώ για εκείνη την εποχή τα αντίστοιχα. Ναι. Μετά λέει, δεν ξαναπέρασε να της δώσω και τα υπόλοιπα, λέει, δεν ξαναπάτησε το χωρί της. Δεν ξέρω, λέει, τι έπαθε. Σου λέει, αφού βρήκα και πήρα αυτά τα 20, θα τα τώρα. Ναι. Απιστίες με συνταγή γιατρού. Εδώ είναι μάλλον που δεν του σηκωνόταν, ναι. Ποιο είναι αυτό, ρε παιδί. Όχι, αυτό είναι πάντα Οικουμένιος. Ιστορία Ελληνικής Επανάστασης, λεξιλόγιο να το πέσω. Επανάστα. Πού, αυτά κάπου πρέπει να τα πάμε τώρα, ρε φίλε. Να τα πάμε. Πάνω, να τα πάμε, να τα διαβάζει. Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Πάνο, Ζακ, Κουστούπι. Όλα αυτά είναι σειρά. Αυτά είναι από το έθνος. Τα έθνος. Αυτά βεζίζουν ψαρίνα. Κουστό, παγκόσμιο. Αυτά είναι κουστό. Ναι. Κουστό. Ζωή και θάνατο σε μια θάλασσα κοραλιών. Το κυνήγι του καταποντισμένου θησαυρού. Η Φάλαινα. Και έχει μέσα κανονικά εικόνες, ιστορίες. Ναι. Πώς είναι, ας πούμε, μια εγκυκλοπαίδεια, ε. Του παππού μου ήταν αυτή, μου την είχε αφήσει κληρονομιά. Και έχει εικόνες εδώ του Κουστό. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα. Βλέπετε. Φαίνεται καλά, απλώς να ξέρει τώρα. Άμα δεν είσαι από πίσω να το δεις. Τι είναι αυτό. Α, που περνάμε στα αγγλικά. Michigan Press. Το μικρό ελληνοαγγλικό μονοτονικό. Μονοτονικό κιόλας. Γεια σου, Ήφερ. Ωπα, πάρα. Του πουστό. Του πουστό. Ωραία. Να δω που θα ξεμπερδέψουμε αυτός, Μαρή. Αυτό είναι το δέντρο. Το δέντρο το χριστουγεννιάτικο. Θα το χρησιμοποιήσουμε άλλη φορά. Να το βάλουμε, μωρέ, μαλάκα, έτσι, για τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ. Πάντα γεια. Τι είναι αυτά. Τα δίνω λίγα γιατί είναι γεμάτο και μετά το δω. Α, είναι τα τέτοια από το Dragon Ball τις φιγούρες που έπαιρνα τότε. Ναι. Μα εκεί. Εδώ είναι ο θησαύρος. Μπράβο, του Zero. Εδώ ένα βιβλίο, πολεμικό. Εδώ είναι ο καλός ο θησαύρος. Ξεκίνα και δείχνω. Λοιπόν, Dragon Ball. Αυτά είναι όλα από τις φιγούρες, ε. Και τα κράτα. Ναι. Και να τις κατεβάσω και πού. Μην είχε πιάσει μαλακία τώρα να μαζέψω τις φιγούρες. Λοιπόν, Μαξίμ. Εδώ είναι τα καλά. Αυτό είναι ο θησαυρός μου. Ποια είναι αυτή? Χριστίνα Παπαδάκη. Χρύσα Δασκαλάκη. Κάτσε, τα βλέπουμε ένα-ένα. Άλλη. Έχει... Δεν βγάζει πια, έχει σταματήσει. Όχι ρε, δεν βγάζουν τέτοια. Αφροδίτη Λασκούδη. Ωραία. Χριστίνα Στεφανίδη. Πάλι Χριστίνα Στεφανίδη, διπλοντεύχος. Βανέσα Λαμοπούλου. Να τη, Νικολέτα Ράλλη. Για να δω. Μπόμπες στα σφινάκια. Επειδή έχετε. Ειρήνη Καρά. Αυτή είναι η Βαβάτση. Η Βούλα Βαβάτση. Αυτή είχε κάνει κάτι φεγγάρια από ρενοστά, ρε. Ποια, η Αυτή, Βαβάτση. Ναι. Τι να κάνει, να μην κάνει. Στο Σιρινάκι. Χριστίνα Δεσλή. Μαξ, αυτά είναι Μαξ, δεν είναι Μαξί. Ναι. Έδινε καλά με ρογκάματα. Όλγα Καρπαθάκη. Δεν θυμάμαι ποια είναι. Μαλάκα έχει κάτι γκόμενες μέσα. Τότε μπορεί να πρωταγωνιστούσανε και τώρα δεν τις ξέρουμε καν. Έχει και για Video Games μέσα. Θα έχουν μεγαλώσει όμως και λιγάκι. Artemist.
Αλεξανδράτου, η επόμενη ντίβα μιλάει για την Τζούλια Αλεξανδράτου, λέει τη Μιτσέλ. Μαλακή. Εύα Λάσκαρη. Σωστό κομμενάκι, Εύα Λάσκαρη. Πληθυντική. Νταϊάννα Υγροπούλου. Εν τω μεταξύ το Maxim έχει και θεματολογία gaming μέσα. Για παράδειγμα εδώ. Νουμπάς Ιγκοσού. Ιγκοσού. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ιδού η καλύτερη κακή στην ιστορία των video games. Και έχει το Blinky από το Pac-Man. Έτσι. Εθνική Δυτικής Γερμανίας. Arthras, Warcraft 3. Donkey Kong από το Donkey Kong. Προφανώς αυτό που ανεβαίνανε τις σκάλες. Δηλαδή έχει μέσα βάλει και gaming περιεχόμενο. Για να πιάσουν και όλες τις ηλικίες προφανώς. Mr. Bison από το Street Fighter 2, Bowser, Goro, Robotnik, που τον λένε Eggman πια, Ναζί. Οι Ναζί πάντα στα παιχνίδια, ας πούμε, Wolfenstein, έτσι, Call of Duty, να τα λέει και εδώ, όπως το βλέπετε. Σωστός. Sephiroth, Final Fantasy 7. Τι άλλο μπορεί να έχει τώρα μέσα εδώ? Τίποτα. Αυτό ήταν η gaming θεματολογία. Έχει κανένα review τίποτα? Όχι. Εδώ είναι όλα τα τεύχη που έχουν βγει. Προφανώς τα έχω όλα, τα είχα πάρει με τη σειρά. Άλιστα. Αυτά, πάντως έχει διάφορες θεματολογίες. Για να σε κρατήσει τότε ένα Maxim περιοδικό έπρεπε να έχει διάφορα μέσα. Να κρατήσει και το gamer, να έχει ενδιαφέρον και για οποιονδήποτε, έτσι. Επίσης, Zenilda φίλε. Ιστορικό γκομενάκι από το Μεγάλο Παζάρι. Το reboot που είχαν κάνει στο Μεγάλο Παζάρι με το μικρούτσικο που το ξαναπαρουσίαζε. Πω, τι είχε γίνει με αυτή τη Zenilda τότε ρε φίλε. Πάταρος κι αυτή. Αυτές τι είναι? Όλα είναι, δεν ξέρω, αδερφές Δήμα. Όντως, Όλα Γερακίδου, Ελένα Σλάνη. Όχι ρε μαλακά, δεν είναι. Δεν ξέρω, έτσι πως είναι, μοιάζουμε. Τι ποιο είναι? Η Ναταλή Θάνου. Λοιπόν, τι λέει? Εδώ τι είχε εκεί μέσα? Όλα πάντα, όλα. Θα ξαναβάλεις μέσα εκεί. Εδώ πρέπει να βγουν αυτά. Και τι είχαν βγει έξω, γύρισε ο... Όχι, εγώ τα βγάλα τώρα και μπορούσα να την κατεβάσω τα βαριά. Στέλλα Δημητρίου, διαλέξε το καλύτερο εξώφυλλο. Σοφία Γεωργίου. Μαλάκα τα είχα όλα, εντωμεταξύ στα πλάκια. Ναι. Το περνάνε λοιπόν κάθε μήνα το Μαξίμ για κάποιο λόγο. Θύελα Περιστερίου. Τότε που παίζα στη Θύελα, ρε μαλάκα. Είμαι εγώ μέσα εδώ. Για να δω. Να με. Ναι, ναι. Ωραίος εκεί. Εδώ. Ναι, θα φαίνεται. Δεν ξέρω. Εδώ. Είναι και έχω βάλει και άλλο τέτοιο. Θύελα Περιστερίου, τότε που ήμουν ποδοσφαιριστής. Πω, μαλάκα. Ξεκίναγα εδώ, βασικός. Στον πάγκο. Όχι, ρε μαλάκα, αφού φοβάμαι το ίδιο μαλάκα. Βασικό στον πάγκο. Μετά στα γεράματα. Stranger. Strange. Α, περνάμε και τέτοια ρε μαλάκα. Strange. Ναι. Πω, κάτι βαρούφες που γράφανε αυτά μέσα, ε. Αλλά είχαν τη μαγεία τους. Στην κεφαλαιονία τα παίρνεις αυτά. Και... ναι, για να περάσει η ώρα να διαβάσω μια μαλακία. Έχει Asterix και Νορμαντή και τέτοια. Asterix. Αυτή είναι ωραία ακόμενα. Η ξανθιά φαντασίωση του γυρομπάσκετ. Νάντια. Του γυρομπάσκετ. Δείχνει και βυζί κατευθείαν. Αυτή ξέρει ποια είναι, ρε φίλε. Yeah. Στο Eurobasket θυμάσαι μία τύπησα με ένα τζολιά που ήταν. Με έναν τύπο, με ένα. Που πάει ακόμα αυτό. Yeah. Ήταν δίπλα του και ένα γκομενάκι τότε που είχε παραλυρίσει όλη η Ελλάδα και λέγανε. Συνέχεια έκανε πλάνα σε αυτό το γκομενάκι η κάμερα. Τι ήταν αυτή. Ωραίο. Είχε κάνει και φωτογράφηση στο Max. Τι την περάσετε, κάνα κοροϊδό. Αυτή εδώ ήταν η αγαπημένη μου Κωνσταντίνα Ράμπια. Πού να ρωτήσω. Δεν ξέρω. Α, βρες το κλέφτη, τι ήταν αυτό ρε μαλάκα. Πώς ανοίγει καταρχήν. Δεν θυμάμαι. Σπάς το. Όχι ρε μαλάκα, δεν είσαι. Είναι ιστορικό κομμάτι αυτό. Έχει κολλήσει. Γιατί. Τι ήταν και λίγο κάτι που ανοίγει. Ναι. Να το, το άνοιξε. Α, είναι αυτό ρε μαλάκα, βρες ποιος. Σιγά μην κάτσε να τον βρω.
Πώς λέγεται ρε παιδιά αυτό εδώ. Μου το είχαν φέρει όταν ήμουν πιτσιρικάς. Και έμεινε μόνο αυτό. Και είναι ηλεκτρικό κιόλας. Πάταγες εδώ. Αν έβρισκες κάτι, πάταγες αυτό. Κάτι μαλακίες τέτοιες θυμάμαι. Πάρε εδώ. Τέλος πάντων. Από επιτραπέζιο είναι. Πάντως δεν είχε έρθει έτσι σκέτος αυτό. Είχε κάτι σημειώσει και κάτι μαλακίες. Πάρε εδώ. Κρεμάστρα στο σακάκι σου. Κρεμάστρα. Ωραία. Τι. Α, φέρτε το σίδερο το θέλει, θέλω να βοηθήσω κάτι πλαϊνά που έχουν φύγει από το τραπέζι. Κοίτα μη μπάρετε φωτιά. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Μη μπαίνει ρε μαλάκα. Σκηνή. Μη μπαίνει. Το θέλω αυτό το σκηνή. Το βάλω στα μάξι. Πόπο, αυτό το σίδερο μαλάκα είναι πανάρχιο έτσι. Κάτι εξαρτήματα, έχεις μία θήκη. Τι εξαρτήματα, για φέρετε να δούμε. Αυτός. Καρδίν τι είναι αυτό. Αυτό. Ναι. Ξέρεις τι είναι αυτό. Όποιος δεν κάθεται καλά, δεν ξέρεις πάλι. Αυτό είναι συλλαπτικό για να κολλάει με δύναμη... Σκούτες. Όχι τις σκούτες. Έχεις δει τα σκαμπό που τα κάνουν επένδυση. Ωραία. Αυτοί δεν έχουν βέβαια τέτοιο. Έχουν το άλλο με τον αέρα. Κράτς. Αυτό βάζεις μέσα τέτοια και όταν θες να το πιάσεις κάνεις μία μπαπ και κολλάει, μπαίνει μέσα. Καταλαβαίνεις. Ωραία. Βέβαια είναι μαλακία, δεν λειτουργεί σωστά. Δηλαδή μπορεί να σου πα στο χέρι σου. Πού το βρήκε. Το είχα αγοράσει γιατί ήθελα να φτιάξω κάτι σε ένα καναπέ και τελικά βγήκε μάπα και μείνει εκεί πέρα. Για πέτα να το πάει. Καλά, μην νομίζει ότι έδωσε τα δάνεια τη Αγγλία για το πάρο. Μπουκ. Α, φέτα εδώ, αυτά είναι ωραία. Πού, τζάμπα τα αγοράσει, δε σπίνα. Είχαμε ρε μαλάκα. Ναι, ρε μαλάκα, αυτά βάζει μέσα βιβλία. Όχι βιβλία, ξέρει το βάζει από τη μία άκρη στην άλλη άκρη. Έτσι και το δείξω, έχει ξενερώσει. Μαλάκα, γι' αυτό σου είπα να ψάξουμε και είναι από τα IKEA αυτό. Ωραίο, σωστό. Made in China. Μέταλλο, φίλε. Βάζεις ένα βιβλίο, δύο βιβλία στέκεται και μετά βάζεις και τα υπόλοιπα δίπλα. Ωραία. Να. Ψύχτρα. Τι είναι αυτό. Ψύχτρα είναι. Πάρε τα βιβλία από εκεί να πατήσω. Γιατί σιγά σιγά να είναι μπέμπο εκεί μέσα. Εντάξει, έτσι. Κάτσε να δουν εδώ τα παιδιά κανένα εξωφυλάκι. Ναι, θα τα δουν. Εγώ θα σου ετοιμάσω μέσα να δουν τα εξωφυλάκια. Ναι, σκάνω λαζί. Θα σου. Μένια μαθιουδάκι. Αϊ. Εκεί η γείτονη σα είχε φορεμιά, ρε μαλακά. Πατριώτησα, ρε. Ναι, είναι στα Χαβδάτα. Ναι, στα Χαβδάτα, κάπου εκεί. Λοιπόν, σου με κομμένη την ανάσα. Α, η φαρμάκι, μαλακά. Και ποιο δεν τον είχε βροντίξει με τη φαρμάκι. Για να τη δω. Ω, ναι, φαρμάκι, μαλακά. Να πετύχει τώρα τεύχο, αυτό είναι καρασυλλεκτικότατο. Τότε η φαρμάκι έδινε και. Έλα, ετοιμάζω εδώ. Όπα. Μαρία Κορινθίου στα prime της. Ε, στα prime της μαλάκα. Όπου φίλε. Τότε στο που ήταν. Πισπίν ήταν. Ξανά ίσιο σε. Λιγάκι. Δήμητρα Αλεξανδράκη. Έχει θησαυρό και άντρε εδώ πάνω. Θα του πει εδώ τώρα τα άπατα του κουλόφσκι σε ταινίες. Για να δούμε. Ω! Λοιπόν, Τσάκωνας για μια χούφτα τούβλα. Η επικίνδυνη. Πάνος Μιχαλόπουλος, Σταμάτης Γαρδέλης και Τυφίνου. Πάτερ Γκομένιος. Ω, πανάτο ρε μαλάκα. Ναι ρε μαλάκα. Κάποτε στην Αμερική part 1, κάποτε στην Αμερική part 2. Με κάποιον το συζήταγα και μου λέει πρέπει να το δεις αυτό. Φίλε, ποιος τα έχει δώσει όλα αυτά. Έχεις πολλά. Δεν ξέρω. Μα την Παναγία στο λέω, δεν ξέρω. Και εγώ δεν τα μάζευα. Νομίζω είχε πάει ο μπαμπάς σε μια δουλειά. Είχαμε βάψει μια κουζίνα. Και αυτός είχε ξεφορτώσει πατάρι και του λέει πάρε άμα θες να δεις έργα. Και επειδή ήταν ελληνικά τα πήρε. Αυτό είναι του στρατού, κάτι μου. Ναι, είναι από την εξάρτηση. Κι εγώ. Το βάζεις στην εξάρτηση. Α, εδώ έχει δύο φάσματα. Λοιπόν, καβαλάρι στον FM. Το ψώνιο. Τροχονόμος Βαρβάρα. Ψιλομαλακία ήταν αυτό. Και δηλός και τρομερός. Και τολμηρός και δηλός και τολμηρός. Το παίζω και πολύ άντρας. Μια παρθένα για μένα με τον κύριο Κωνσταντίνου. Μπα, ο Κωνσταντίνου δεν ξέρω τι το είχε τότε σε αυτά. Καλώς ήταν, ρε, ο Φεγγελές. Τον Κωνσταντίνου τον ξέρω στα αστρόμαυρα ελληνικά, ήταν φοβερός. Επαναστάτης. Εκεί έχω γελάσει. Ναι, επαναστάτης χωρίς γυρατιά, δεν την ξέρω, ταινία δεν την έχω δει ποτέ. Τρελά κανάλια. Άτο, αυτό είναι ταινιάρα ρε μαλάκα. Η μεγάλη απόφραξη. Delicatessen. Δεν έχω ιδέα, ξένο έργο, σοβαρό βέβαια. Άστο εδώ αυτό. Αλλά δεν έχω DVD player μαλάκα. Και πού να δεις τώρα με αυτή την ανάλυση. Να το, αυτό είναι εργάρα, το όνομα του Ρόδου. Ωραία. Άλλη εργάρα εδώ την είχα δει πιτσιρικά στο Hook. Μ' άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχε γίνει ένα promotion τότε με το Captain Hook, θυμάσαι. Ποιο? Με το Captain Hook.
Ναι. Τρελό promotion, φίλε. Ναι. Παντού, περιοδικά, ιστορίες. Τώρα το χειμώνα, το είδαμε μάγια. Μα το έχουμε δει μαζί πάλι. Το έχει και το Netflix, νομίζω. Πες τα Χρυσόστομε. Κάπου στο Netflix. Με το Στάθη Ψάλτη. Ο Πρωτάρης Μπάτσος και η Τροτέσα. Η Τροτέζα. Ναι. Δεν έχω ιδέα. Ράκκος, νούμερο 14 και ο πρώτος Μπουνάκιας. Τι άλλο έχει. Αρέσω και κυκλοφορώ. Ο Δυναστείας. Αυτό είναι που είχε πάει και στη ζούγκλα και... Ναι, είναι και του λέει, ναι. Τι είναι αυτό, λέει τίγρης, δε, και του λέει γάτα είναι. Δεν είναι γάτα, είναι τίγρης νάνος, λέει. Ο τελευταίος άντρας, ένας εντυμότατος κλέφτης. Αυτά εδώ τι είναι, ρε φίλε. Κάτι πήγε μια εδώ στην κούτα της σχισμένη. Αντιγραφές, ρε μαλάκα, Metal Gear Solid. Ναι, το ξέρω. Metal Gear Solid 1 και Metal Gear Solid CD 2. Oh yes. Άμα παίζουνε άστα στην άκρη, μαλάκα έχουμε ρε χακαρισμένο. Τα κατέβασα κάτω. Κρίμα είναι εδώ μεταξύ, τα είχαμε πληρώσει τότε. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Χριστουγεννιάτικη πυραμίδα. Ναι. Πάρε και εδώ. Πω που τα τράγουμε εδώ είναι ταλαιπωρημένα, ε. Είχαν σπάσει μια φάση και θα βάζει εκεί και... Να, αυτά εδώ για παράδειγμα που δείχνα πριν. Φοβήθηκα. Αυτά εδώ τα περιοδικάκια, τρισέλιδα, τετρασέλιδα, έχουν και αφίσα μέσα νομίζω. Είναι από αυτές τις φιγούρες εδώ. Και έχω πολλές από αυτές. Έχω ένα κουτί γεμάτες τέτοιες. Γεμάτο με τέτοιες φιγούρες. Τις έδινε τότε η Διακοστίνη, ήταν 5,90 κοστίζαν. Τετρακοστίνη είχε λάθος. Κάθε μήνα έδινε 6 ευρώ για να πάρω τις μαλακίες και τελικά δεν τις έβαλα πουθενά. Μου μείναν. Κι άλλα, τελευταία είναι. Α, τελευταία. Ναι. Συνδικά των Παντήριδων, να το εργάρα. Bruce Lee, Chuck Norris, Way of the Dragon. Τα τσακάλια μαλακα, εργάρα τα τσακάλια. Είχαν παιχτεί και στην Ευρώπη και γίνει χαμός τότε. Ναι. Στάθης Ψάλτης, οι κυβερνήσεις πέφτουν αλλά ο Ψάλτης μένει. Δεν την έχω την ταινία. Ψηλός, μυγνός και ψευταράς, αυτή την έχω δει. Detective για κλάματα. Και αυτό στο βιολί του. Fist of Fury. Oh, Escape from New York. Και Metropolis. Γάμο τις ταινίες αυτή. Παλιά βουβή ταινία. Κάνανε θαύματα τότε. Με εκείνη την τεχνολογία και με εκείνα τα εφέ. Να το, τι είναι αυτό. Το έχεις αγοράσει. Δεν θυμάμαι πως βρέθηκε στα χέρια μας. Πως βρέθηκε στα χέρια σου αυτό το σπαθί του Conan. Το είχαμε πάρει από τα τζάμπο, ήθελες να πας ένα πάρτι εσύ και το πήραμε. Πέτα τη ρε μαλάκα, έγινε ένα με το βετό. Για φέρ' το. Γιατί καλή είναι, άμα τη φουσκώσεις μια χαρά είναι. Κολλήσανε κάτω στο έδαφος. Αυτή την μπάλα είναι, select. Τι ξέρω. Select. Αυτή είναι Viking λέει εδώ, select. Ναι, μαλάκα αυτές εδώ πέρα, μαλάκα ξέρεις τι τραβάγαμε με αυτές. Τι τραβάγαμε. Έτσι και σούσκα και στα μούτρα αυτή. Ξέρω, ναι, ξέρω. Γαλάχε λίγες, μαλάκα. Πώς σε λένε, κατά κατά φέρα. Φούσκων από τα νερά. Μισέ τα, δεν θυμώσουν να τέσσε. Για καλοκαιρινά μωρέ αυτές τις μαλακίες. Τι τώρα όσο πας και χάνεις εξαφανίζεσαι. Και μια και δυο. Είναι μεσημέρι. Τι ωραία. Εντάξει, αυτό ήθελα να το κάνει. Δεν μπορούσε. Να τα κατεβάσουμε τώρα αυτά, ρε μαλάκα. Θέλεις να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και τι θα τα κάνουμε, ρε μαλάκα, παπί. Κάτσε, περίμενε εκεί που είσαι. Τι. Περίμενε μισό λεπτό να φέρω το τσιγάρο να σκεφτώ. Δεν κάτσε να δω και εγώ, ρε μαλάκα. Τι γίνεται μέσα εκεί. Καμιά, φέρ' το τάβλι, ρε. Ή αν τα αφήσουμε εκεί το τάβλι. Αυτό τι είναι, τι. Γεια! Τη τιμονιέρα στα πετάλια δεν είναι μαλάκα αυτά! Και με τα πετάλια την είχα βρει! Φίξ την είχα βρει! Τι θα πεις κάτω εκεί! Έχεις 2, 3, 4, 5... Λοιπόν, τη συνδέσαμε τη τιμονιέρα στο PlayStation 2, δείξε! Δείξε εκεί! Δείξε και την άλλη που έχει κάτσει και κοιμάται! Ορίστε! Λοιπόν, θέλει, εδώ, όπως βλέπετε, κανονικά το χειριστήριο, σαν να είναι το χειριστήριο του PlayStation 2, μία USB, ωραία.
Πάει το καλώδιο, είναι μακρύ. Φτάνει εδώ, αυτά είναι σπίνες. Επιδόνονται με αυτά. Δείχνω από κάτω εδώ, Μπομπή. Εδώ. Από κάτω έχει πιαστράκια. Τα βλέπετε. Φαίνονται, Μπομπή. Ναι. Πιαστράκια. Τα βιδώνεις από εδώ. Από εδώ πέρα. Φαίνεται τα δάχτυλά μου που δείχνουν. Από εδώ. Και μαγκώνει. Ωραία. Και τώρα, αυτά τα πετάλια υποτίθεται μπαίνουν εδώ. Με ένα. Δεν θυμάμαι τι βίσμα είναι αυτό. Και τώρα πάμε να δούμε, δουλεύει. Βλέπουμε ότι δουλεύει. Πατάω χ και δουλεύει κανονικά. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα παίξουμε ένα arcade, έτσι στα γρήγορα. Ε, κάτσε και εσύ μετά δοκιμάσεις. Arcade mode. Single player. Αυτό εδώ είναι το OK, ναι. Αυτή είναι την πίστα. Και τι να διαλέξουμε, τι να βάλουμε, να πάρουμε ένα Pontiac. Ένα Nissan GTR θα πάρουμε. Το Skyline. Ωραίο, καλό αμάξι αυτό. Πολύ καλό. Αυτό είναι το παλιό. Εμείς θα πάρουμε το καινούργιο. Ωραία, σε λευκό χρώμα του πάγου. Έτσι. Οκ. Okay. Για να δούμε τώρα πώς είναι η συμπεριφορά. Εδώ έχει και τις ταχύτητες. Εδώ από πίσω, άμα δεις, Μπάμπη, έχει τις ταχύτητες. Άμα θέλεις, αλλά εγώ το βάλω automatic. Εδώ. Κατεβάζει, ανεβάζει. Φρένο, γκάζι. Τώρα δεν ξέρω, αυτά είναι πολύ σηκωμένα. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι πιο ψηλά αυτό και να είσαι πιο πίσω. Ναι, είναι τώρα είσαι. Αλλά δεν είχα πρέπει να το βάλω τώρα, δεν καμιέται. Καλό φαίνεται. Αλλά δεν το βλέπω ζεστό να φορτώνει, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Δεν είναι. Πώς αισθάνεσαι με την πρώτη αυτή εμπειρία, δηλαδή, που δεν έχει μπει ακόμα μπρος? Πολύ όμορφα. Πάω πολύ ωραία. Πώς το βλέπεις, θα φορτώσει ή μπα? Θα σου το πρότεινα ανεπιφύλακτα αν έχετε καλό PlayStation. Νομίζω δεν θα το πάρεις. Μαλά, καλό είναι το PlayStation, τι έχει? Μήπως είναι τόσο ότι έχει θέμα? Κανα σκούπισμα, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς. Τι θες να βάλεις, κανένα τέτοιο βίντεο κλιπ, τέτοιο να δούμε. Τι? Κανένα τέτοιο να βάλεις. Κανένα μετάλλικα. Και τι δεν φορτώνει του γάντης? Μετάλλιρα. Δεν θέλω να παίξω ρε μαλάκα. Τη μονιέρα. Γράφησέ με αυτά. Άντε ρε μπουρδέλε, τόσο πολύ φόρτωμα έχει, μας φαίνεται εμάς. Μάμα μία. Τόσο πολύ φορτώνα ρε. Όχι ρε, έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει. Σίγουρα. Δεν έχει κολλήσει, έχει κολλήσει. Καλώς. Τι να κάνω τώρα, πώς θα παίξω εγώ? Πάλι εδώ μου κολλήσει. Ωραία, βάλτε το ξανά από την αρχή, ξέρω εγώ. Πάλι από την αρχή. Γάμω το σπιτάκι του. Βάλαμε και τον Gran Turismo 4 να πούμε. Να δω, αυτό έχουμε βάλει. Gran Turismo 4. Το είχε αρρώσει αυτό? Αυτό? Mm. Δεν το είχα παίξει καθόλου. Και έπαιζε πολύ. Μου το είχα δώσει δώρο. Εγώ έπαιζα το 1 και το 2 είχα παίξει. Το 2 είχα παίξει πάρα πολύ. Το 3 είχα παίξει πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα άλλο να είχα παίξει Gran Turismo να έχω κολλήσει. Μετά τα καινούργια, τα πιο καινούργια. Γιατί θυμάμαι έπαιζε μια εποχή κάρκα και. Το 3, το 3 ήταν. Τρόπια, το 3, το Tokyo Geneva είχα παίξει. Μπράβο, ήταν, αυτό. Που ήταν trial το Tokyo Geneva, ήταν πιο πολύ arcade. Και άκουγε Disturbed τότε. Ναι, μπράβο. Για να περάσει η ώρα, γιατί είχε κάτι αγώνε που είχαν. Πόσο ρε φίλε, 30 γύρου. Ναι, πω, τι μαλάκι ήταν αυτό. Είχαμε. Ακούγα Disturbed να περάσει η ώρα. Δεν σε έπαιρνε ο ύπνο. Με αυτά. Είχα βρει το Escudo, ναι, σε έπαιρνε ο ύπνο ουσιαστικά. Για πάμε να δούμε. Μπήκε όμω τώρα. Μπήκε ρε φίλε, και πριν μπήκε, τι να λέει. Οκ. Κάτι άλλο, οτιδήποτε, κάτι να δοκιμάσω. Γιατί μου το κάνει αυτό? Το κλείσω. Arcade mode θέλω. Περίμενε, όχι, μην το κλείσεις. Single race. Ωραία. Snow θα βάλω. Θα βάλω άλλο. Grand Canyon. Αυτό θα βάλω. Normal. Πάρε ό,τι να είναι, ό,τι θέλεις πάρε. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτό, τον τεσεβό. Του 1800. Πάρ' το σε αυτή τη μορφή. Οκ. Okay. Φόρτωσε να μην σου γαμίσω και μπες να παίξουμε. Μέχρι να φορτώσει, δοκιμάστε τα νέα μας προϊόντα. Να το, έλα. Έλα, μπήκε. Έλα. Έλα, για δες. Πατάω γκάζι εδώ, κοίτα. Δείτε, δείτε. Καλά, δεν έχει αντίσταση. Τίποτα. Τίποτα, πώς το βγάζεις το... Θες να βλέπεις τα μάξι, ε? Ναι ρε μαλάκα, πώς το κάνεις αυτό? Με τον κύκλο ρε μαλάκα! Τα γραφικά που έχει! Πώς το κάνει ρε μαλάκα! Τα... δεν έχει Ελένα L2 τίποτα.
Τι ποιο ήταν? Το Select. Κάτι θυμάμαι. Πάει ή είναι σαν το χειριστήριο? Πάει, αλλά δεν μπορώ να το ορίσω εγώ. Ναι. Ναι. Τότε μαλάκα έτσι να επενδύσει τη μονιέρα του τότε. Πάει, γεια σου εδώ. Και τι, αλλάζει μόνο τις ταχύτητες. Πήρε και μαλακή αμάξι πήρε. Κοντό αμάξι πήρε, ρε φίλε. Πήρα παλιό, ρε μαλάκα. Πήρα αντίκα να μπορώ να οδηγήσω. Κοίτα, εδώ δεν μπορώ να το οδηγήσουμε τίποτα. Φρένω, εγώ δεν πατάω σαν ποτέ. Μια σταλιά είναι το τιμονάκι. Γι' αυτό σου είπα κοντό αμάξι. Καλά, κάτι γίνεται. Ω, αρχίδια. Πάμε στους ατέσταφες. Τίποτα, ε. Για να δοκιμάσω κι εγώ λίγο, να γελάσω. Τώρα, μισό λεπτό. Κάτι γίνεται εδώ τώρα. Το συνηθίζεις, δηλαδή. Ξύπνα, μωρή. Έλα, κάτσε. Κάτσε να τραβήξω εγώ. Έλα. Δεν ξέρω κατά πόσο τραβήξω. Σωστά, αλλά... Να το βάλουμε στην κάτω. Ήταν πια στο μπουκάλι για λευγέ, ας πούμε. Τίποτα, φίλε. Πάει ρε, απλά είναι με 22 χιλιόμετρα. Να το στρίβει. Μπορείς να μάθεις εδώ να οδηγάς, Μπάμπηση. Άμα μάθεις να οδηγάς αυτό... Μετά το άλλο θα είναι παιχνίδι. Μετά το άλλο μαλάκα θα είναι τίποτα. Λες, μαλάκα αυτό ακούει, αυτό δεν ακούει. Τι, τι έκανες αναστροφή τώρα, τι έκανες εκεί? Ξέρω εγώ τώρα τι έγινε. Πώς κάνει τώρα, όπισθεν δεν έχει? Άμα σου πω ότι δεν ξέρω ποια είναι η όπισθεν, για πάτα το φρένο. Όχι. Πάτα το select. Το... Για πάτα αυτό. Αυτό. Όχι. Πω, δεν ξέρω ποιο είναι. Α, πάτα το τετράγωνο. Για πάτα το τετράγωνο. Ούτε. Α, για πάτα αυτά εδώ. Όχι, το άλλο. Έλα, θα γυρίσει. Γύρισε. Ναι. Ο πολεϊνό είναι έτσι. Πού πάει ο κύριος? Πού πω, μαλάκα. Δώσ' του. Έλα, πήγαινε το προσθέσεις, μωρέ μαλάκα, πρέπει να πάει κερδίσει την κούρσα τώρα. Για ξανά κάνετε αυτό. Μούρλια. Εν τω μεταξύ, μικρούλα τηλεόραση είναι, φίλε, πολύ μικρή. Και οι άλλοι περνάνε από δίπλα μου. Σου ρίξανε γύρω. Ναι. Έλα, στρώστο τώρα, στρώστο το θέμα, στρώστο. Να το, σιγά σιγά. Έτσι. 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 Μπες με τα όσα εδώ. Δεν ακούει, βλέπεις. Τίποτα, δεν ακούει, όντως. Δεν ακούει καθόλου. Για τον Πούτσο. Κάτσε ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Το κρατάς πάνω, το κρατήσεις σε ευθείο και σου κάνει... Ναι, θέλει ζυγοστάθμιση ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ. Θέλει ευθυγράμμιση. Πού πάμε κυρίως? Ή πρέπει να δουλεύεις έτσι? Άστα να δουλεύεις έτσι τότε. Πω. Γιατί το παράθυρο έχεις το χέρι. Καλά το πας τώρα, ε. Να, νομίζω πρέπει να... Κάτσε να κάνουν ένα κοντινό στην οθόνη να βλέπουν. Ναι, δεν είναι. Ωραίος. Έχει πειρά το, αλλά... Στρίφτω λίγο, στρίφτω. Δεν ακούει σωστά το γαμμένο. Ωραίος, καλά. Λεβέντη. Λεβέντης. Αρχηγόπουλο. Εντάξει, νομίζω εδώ πρέπει να κλείσουμε. Ναι, γιατί δεν. Το θετικό είναι πάντως ότι... Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, το θετικό είναι ότι λειτουργεί. Άλλο θέλω να πω. Τι? Αυτό όντως έκανε απήχηση, όχι, δεν το πω. Όλοι ψάχνανε τότε να πάρουν μια τιμονιέρα, αλλά ρε φίλε... Δεν ανταποκρίνεται, σωστά. Δεν ανταποκρίνεται, ναι, τι να ανταποκριθεί. Δεν ξέρω άμα το βάλεις, γιατί μπαίνει και σε υπολογιστή. Μπορείς να το βάλεις και σε υπολογιστή, δεν ξέρω αν στον υπολογιστή τα καλύτερα τα πράγματα. Αν το πάμε στο Γιάννη για σέρβις, εδώ δίπλα. Ναι. Ωραία, προχωράμε. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτά τι είναι τώρα, για να δώσω εδώ. Μουσικά. Εδώ μπορεί να βρούμε και το CD που είχες κάνει, το άλμπουμ με τους άλλους, ε. Πάρκ, θα... Όχι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω ρε φίλοι καθόλου. Resident Evil. Πολλά ντοκιμαντέρ πρέπει να έχει εδώ πρώτη. Ναι. Pinocchio. Haste.
Πω μου μυρίζει, ξέρεις πως μυρίζει εκεί. Νεκροταφείο μυρίζει. Ναι, είναι υγρασία, κατάλαβες. Είναι τα κόκαλα από κάτω. Με έχουν φτιάξει τώρα. Ναυτιλιακά νέα. Τα σημάδια του Δράκουλα. Αυτό είναι από Korn Trilogy, είχαν ένα πακέτο με τρία. Καρτέλα υλικών αποστολής οπλήτη. Μαξίμ, έδινε και συντηρητό τρία. Να δούμε πώς γινόταν η φωτογράφηση. Κάποια είχαν βγάλει, ναι, πάμε κι εγώ. Για να το παίξει πιο άνετα, σου λέει μπορεί με τις εικόνες που έχουμε μέσα να μην ικανοποιείσαι. Δες πώς φτιάχνουμε τη φωτογράφηση εδώ, πώς... τι ήρωες είμαστε. Δελφίνια, Νέα Ζηλανδία. Ρε μαλάκα, αυτά είναι το ντοκιμαντέρ, ποιος θα κάτσει σαν τα δει. Εμείς δεν βλέπουμε να πούμε... Δεν τα τα μωρέ μαγείλες, τα κατάμελες και είναι φαΐ. Ναι. Λες και είναι φαΐ, λέει. UFO έχει εδώ. Investigation, συνωμοσία, μαλακής. Προσύγει, γιατί δεν είναι σταθερή αυτή η σχόλια. Μαλάκα, είναι τόσα χρόνια σκαλωσιά, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω τι είσαι. Πηρείς κάποιο αυτό. Τι, Parkinson. Μπορεί να γλιστρήσεις, να κάνεις κάτι απότομο και να έρθεις μπαφ κάτω. Λοιπόν. Γίνεις καλό μπαλά. Πω πω, έχουν γίνει λίγο μπουρδέλο αυτά. Έλα, πάρε και αυτά, να βγάλω και κάτι άλλο πίσω που έχει. Πάρε το λίγο. Να έχει μέσα στην κούλη. Η μέθοδος της αράχνης. Ταμτάκο στο ναυτικό. Ένα μωρό στο ταξί μου. Πάνος Μιχαλόπουλος. Escape, the great escape, λέει. Ελληνοφρένεια, από το Πασόκ στο χειρότερο. Κρουαζιέρα του έρωτα. Όπο μαλάκα, DVD της πουτάνας είναι εδώ πέρα. Να το. Κερατάς κεδαρμένος. Με τον Κώστα Τσάκωνα. Νάρκ, Τσάπλιν, η ζωή του. Όπα, χειριστήριο. Το Super Nintendo. Είναι λίγο τσαμπουκαλεμένο αυτό το χειριστήριο. Λείπει το select, αλλά πρέπει να δουλεύει. Έχω την αίσθηση. Καλώδιο, το οποίο κάνει και για PlayStation και για Xbox. Και έχουμε και συλλεκτικά Marlboro. Τότε βγάζανε συλλεκτικά Marlboro. Τα έπαιρνε η μάνα μου και τα μάζευα εγώ. Κάθε κουτί ήταν και διαφορετικό. Δεν ξέρω αν τα θυμάται κανείς αυτά. Αυτές τις μόντες. Είχες μαζέψει πολλά μια δόση. Ναι, είχα πολλά, προσπαθούσα να φτιάξω ρομπότ, μετά ήρθαν αυτά. Θυμάσαι που φτιάχναμε ρομπότ από τσιγαρόκουτα. Ναι, το θυμάμαι. Μόνο ένα παιδί θυμάμαι το έχει καταφέρει. Ναι, το είχε καταφέρει μαζί με τη μάνα του, τον πατέρα του εκεί, είχανε... Είπαμε να φτιάξω ωραίο κιόλας. Έλα. Και έβγαζε τότε τη μάνα μπορεί και κάποια διαφορετικά. Και τα είχα κρατήσει τότε, τα έχω ακόμα. Το πάρω σπίτι να παίζουμε τη Δέσποινα, πάρω το. Θα δέσει το τάβλι. Τάβλι. Ναι. Έχει έξω άλλο ένα, άμα θες. Πιο καλό από αυτό. Αυτό δεν βλέπω να ανοίγει. Α, ανοίγει. Ω! Τι έγινε, λιποθύμησε. Λιποθύμησε, κούτα. Πόσα πουλιά είναι, μαλακά, είναι κανονικά. Τι λέτε, μαλακά, Metal Hammer μαζεύαν, πέμπτη μου χάουρ. Ναι, για φέρ' το δω. Να δούμε τι, και Metal Hammer είχε, τι θέλεις έχουμε εκεί πέρα πάνω. Κάνα gaming περιοδικό που νόμιζε ότι θα βρίσκαμε, δεν βρήκαμε. Κάτι τι γίνει με τα gaming, ανεξήγητο, UFO, εξηγημένα. Επίλυ του εξηγημένου. Μαλάκα, αυτό είναι κρύψο, δεν είναι ιστορίες από την κρύπτη. Δεν θυμάμαι. Κρύψο. Καλό. Σώσε με. Καλό ελληνικά και θυμάμαι αυτό το σώσε με. Μαλάκα, πόσα μάξι με έχεις. Πολλά. Αυτά τι είναι. Δεν έχεις βίντεο. Ωραία, μαλάκα, κοίτα εδώ. Τι? DVD σφραγισμένο, original. Ποιο είναι. Jet Li, η γη του αυτοκράτορα. Και καφεΐνη. Δεν ξέρω τι. Γιατί τα έχω εδώ εγώ αυτά. Για την κυκλοπαίδεια του σύμπαντος. Να ρε. Save sex. Μα αυτήν τον είχα ξεφλουδίσει εγώ. Γιατί το πια είναι αυτή. Α, η Μαρολίτρα. Η Μαρολίτρα ρε μαλάκα, ναι, μου είναι άρρωστα, ναι. Μα αυτήν τον είχα ξεφλουδίσει αρκετές φορές.
Λοιπόν, η κατάσταση που επικρατεί μετά το κατέβασμα των όσων είχαμε στο πατάρι είναι αυτή εδώ. Είναι αυτή εδώ που βλέπετε. Χαμός. Οπότε πρέπει να μαζευτούν όλα αυτά πλέον. Έτσι. Δείξε εκεί. Εκεί θέλω να εστιάσεις. Εδώ. Και έτσι κλείνουμε τη βραδιά μας. Θα βάλουμε τα μαξίμου όλα εδώ πέρα. Θα πέσει. Έχουμε εδώ πέρα τη Βάσια Πατρικαρία. Ήταν φοβερό, ναι, φοβερό κομμάτι. Μια γενική τακτοποίηση. Αυτά μπορεί να τα βρει και η επόμενη γενιά. Ναι. Αυτό είναι το κρανίο που χρησιμοποιήσαμε για τις τελετές μάζες μαγείας που κάναμε εδώ πέρα. Καλή τόπος. Εδώ είναι που είχαμε ξεχωρίσει στην αρχή. Είπαμε να τα νοικοκυρέψουμε λίγο τα Αλμανάκο και τα Μίκι Μάους και όλα αυτά. Έτσι. Εντάξει. Θα μπει σειρά, θα μπει. Τέλος πάντων, θα τα φτιάξουμε εδώ πέρα, το δείτε αγνώριστο. Δηλαδή, η εικόνα που θέλουμε είναι να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εδώ θέλουμε να το κάνουμε σαν στούντιο, να είναι όλα έτοιμα. Κάμερες, ιστορίες, όλα στημένα, φώτα. Για να μπορούμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, unboxing, να κάνουμε καμιά κουβέντα. Α, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, κάτσε να μεγαλώσω το τέτοιο. Έχουμε κάνει εδώ πέρα αυτό, όπου αν ανοίξω τα φωτάκια, θέλει και άλλα LED, θέλω και άλλα πραγματάκια δηλαδή να βάλω. Τα οποία θα μορφύνουν λίγο το χώρο και θα μπορούμε να τραβάμε έτσι σαν άνθρωποι κάποια πράγματα. Βλέπετε, τώρα θέλει και από πάνω ας πούμε, θέλω να βάλω και άλλα, να το συμπληρώσω, να φαίνεται και από πάνω να έχει φως. Είχα βάλει μια CRT εδώ, αλλά επειδή με ταλαιπωρούσε πολύ με την κάμερα, δεν μπορούσα να το ρυθμίσω. Η CRT είναι πίσω πλέον εκεί. Και έβαλα αυτήν εδώ πέρα, η οποία δε, τουλάχιστον δεν με ενοχλεί στα unboxing, γιατί θα παίζει ας πούμε ένα ρετρό παιχνίδι, οτιδήποτε, για στο background. Έτσι. Και από κάτω θα γίνεται το unboxing. Εδώ πήραμε ένα άλλο τραπέζι, πιο μεγάλο, πιο μακρύ, το οποίο το φέρνουμε κοντά-κοντά, για να μπορούμε να έχουμε από πίσω αυτό το background που βλέπετε. Σίγουρα θα διορθωθούν και άλλα πράγματα, για να μπορέσουμε να το κάνουμε λίγο της ανθρωπιάς. Εντάξει, ο χώρος είναι γενικότερα όπως το ξέρατε. Απλά προσπαθεί να διορθωθεί. Θα παίξει κάποιο βάψουμε εδώ πέρα. Αργότερα. Έτσι. Αυτά. Τώρα δεν ξέρω τι αποκομίσατε από αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω. Φαίνομαι. Ποιος ξέρει τώρα. Κάτσε να το γυρίσω από την άλλη. Μου έχει φύγει και το τσουλούφι. Καλώς, καλώς. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Γιατί κοιτάμε εδώ, να ξέρεις. Ναι. Εδώ πέρα. Για πες. Δεν ξέρω τώρα πώς σας φάνηκε αυτό το βίντεο. Αν ήταν διασκεδαστικό, αν δεν ήταν. Πώς έχει τριμαριστεί. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δεν έχω ιδέα κι εγώ. Ελπίζω ότι τουλάχιστον το διασκεδάσατε για Κυριακή πρωί με τον καφέ σας. Να είχε χαβαλέ, να είχε ό,τι χρειαζόταν τέλος πάντων να έχει ένα βίντεο αυτής της Κυριακής. Τα λέμε την επόμενη φορά και μέχρι την επόμενη φορά, φίλοι μου, stay joystick. Πάμε για επόμενες περιπέτειες. Hey, γεια χαρά!